από σήμερα το πρωί έχει ξεκίνησει πολύ νωρίτερα, κατά 25 μέρες φέτος, ο ψεκασμός, από χθες ξεκίνησε ο ψεκασμός στα δημοτικά διαμερίσματα για το πρόβλημα των κουνουπιών. Θα ολοκληρωθεί επίγεια αυτές τις μέρες, δηλαδή νομίζω κατά ένα πρόγραμμα 5 ημερών. Περιμένουμε, έχουμε προχωρήσει άμεσα σε αιτήματα, στο αίτημα και στην περιφέρεια αλλά και στο Υπουργείο Υγείας για αεροψεκασμό με ελικόπτερο, το οποίο περιμένουμε την έγκρισή του, όπου θα συνεχιστεί παράλληλα και θα συνδυαστεί με τον επίγειο, ώστε να έχει 100% αποτέλεσμα. Και όσες φορές και ανάλογα τις καιρικές συνθήκες, αυτό έχει σημασία, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή χθες και σήμερα αντίσαμε, εάν αύριο βρέξει, όπως επίσης μοιράστηκαν και τοποθετήθηκαν και αμπούλες, θέλω να γνωρίζετε, σε όλα τα φρεάτια και τα μέρη που κρατάνε στάσιμο νερό, που εκεί αναπτύσσεται η υπονύμφη. Και έτσι λοιπόν έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τη βδομάδα που ξεκίνησε και την επόμενη στα περισσότερα διαμερίσματα. Όμως θα εξαρτηθεί η συνέχιση για το κήπο των Ηρών, ενώ στο γιορτό θα γίνει ειδικό πρόγραμμα όπως κάναμε και πέρσι, γιατί τα δέντρα και η υγρασία, επειδή δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, είναι εξαιρετικά 3 εκατομμύρια τα κουνούπια όπου δεν εξοντώνονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά πάμε σε ειδικό ψέκασμα στο κήπο των Ηρών και θεωρούμε ότι οι καιρικές συνθήκες και όλη αυτή η καλοκαιρία που είχε ο σήμερα ήταν αυτό που μας ανάγκασε και εμάς να αλλάξουμε τον προγραμματισμό μας και να ξεκινήσουμε πολύ νωρίτερα τον ψεκασμό.